Πάμε στον επόμενο καλεσμένο, καθηγητής περί των οικονομικών στο Πάντιο και καλός φίλος της εκπομπής και της συχνότητας, στον οποίο ζητήσαμε έτσι πολύ απλά να μας λύσει αυτή την απορία, γιατί κάτι δεν συμβαίνει έτσι όπως συμβαίνει αλλού. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε διαφορετικά. Προφανώς, αξιόλογη πολιτική συζήτηση, προγραμματικός λόγος ακούγαμε για τις δεύτερες εκλογές, δεν γίνεται, πάλι επικοινωνιακός, και δεν μπορεί να το πιάσει και από πουθενά, διότι αυτό το αφήγημα, η μείωση του ΦΠΑ είναι προς όφελος των πλουσίων, έχει τον αντίλογο, τότε παιδιά αυξήστε το ΦΠΑ να τα πάρουμε από τους πλούσιους που έχουν και υπερκέρδη, τα οποία δεν φορολογούμε, να τα δώσουμε στους λιγότερο πλούσιους, να κάνουμε μια αναδιανομή. Τι λέτε? Καλημέρα κύριε Μελά. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλά αυτό που είπατε τελευταία. Ναι. Κύριε Μελά. Να το προτείνετε στην κυβέρνηση. Κύριε Μελά. Κύριο Σκέρτσο, ναι. Ναι, ναι, στον κύριο Σκέρτσο και στον κύριο Χάριθο. Χάρη, αλλά κοιτάξτε, εγώ θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο, γιατί στην ουσία το κατέχετε καλύτερα. Προφανώς σε μια άλλη χώρα, με ένα παραγωγικό μοντέλο για το οποίο έχει μαλλιάσει η γλώσσα σας χρόνια, θα είχε μια αξία να συζητήσουμε και για το τυράκι, γιατί αυτό συμβαίνει στη χαμηλή φορολόγηση των μερισμάτων. Αλλά εδώ, επειδή δεν είμαστε μια χώρα κανονική, αρέσει δεν αρέσει, το να ακούς τώρα ότι 24% το ΦΠΑ στο μακαρόνι, στη Δραπετσόνα και στην Εκάλη στα βόρεια προάστια ωφελεί το, τον πλούσιο. Πλούσιος και 44 να είναι ο ΦΠΑ, μια χαρά είναι. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ απλά. Λαϊκισμός, πείτε μου εσείς. Όχι, καθόλου. Προσέξτε, πρέπει να δούμε το εξής πάρα πολύ απλά. Η έμεση φόρη δεν είναι προοδευτική φόρη. Είναι οριζόντιοι φόροι. Άρα δεν έχουν καμία αναδιανομή. Δεν περιλαμβάνουν καμία αναδιανομή. Μόνο η προοδευτική φορολογία μπορεί να περιλαμβάνει η αναδιανομή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το φόρος εισοδήματος, ο άλλος πληρώνει επειδή έχει 10.000 ευρώ, πληρώνει το ένα χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, ο άλλος με περισσότερο και ο άλλος περισσότερο. Εκεί υπάρχει μια προοδευτική φορολογία και επομένως το κράτος παίρνει περισσότερα από αυτούς που έχουν σύμφωνα με το Σύνταγμα. Το Σύνταγμά μας. Όταν κάνουμε όμως έμεσους φόρους που έχουμε έναν, είναι οριζόντιοι, δηλαδή δεν υπάρχει καμία αναδιανομή, αυτό σημαίνει ότι όσον αφορά το κόστος ζωής, αυτός που επιβαρύνεται περισσότερο είναι αυτός που έχει μικρότερες δαπάνες όσον αφορά την καθημερινότητά του ή μηνιαίως, και επιπλέον όταν τα φτωχότερα στρώματα δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους σε πολύ συγκεκριμένους τομείς προϊόντων. Θα σας πω ένα απλό στοιχείο του Δεκεμβρίου του 2022 με δεκατημόρια νοικοκυριών. Πού οφείλεται η αύξηση του κόστου ζωής το Δεκέμβριο του 2022? Προσέξτε, τα φτωχότερα 10% των νοικοκυριών, 6,5% οφείλεται στα είδη διατροφής. Άλλο ένα 6% περίπου οφείλεται στην οικιακή ενέργεια, στα προϊόντα ενέργειας, και ούτε 1% στα καύσιμα κίνησης. Αν πάμε στο πλουσιότερο 10%, θα δούμε ότι μόνο 2% οφείλεται η αύξηση του κόστου ζωής στα είδη διατροφής, 4% οφείλεται στην οικιακή ενέργεια και 2,5% στα καύσιμα κίνησης. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά, επειδή δαπανούν πάνω από το 60 με 65% του εισοδήματός τους για είδη διατροφής, οικιακή ενέργεια και καύσιμα κίνησης, αυτά έχουν μια αύξηση ζωής πολύ μεγαλύτερη λόγω των εμέσων φόρων. Τώρα η κυβέρνηση το έχει αντιστρέψει. Προσπαθεί να το αντιστρέψει. Λέει ποιος πληρώνει το φόρο. Ποιος πληρώνει περισσότερο? Βεβαίως μπορεί τα πλουσιότερο, το 10ο, το 4ο μόριο, το πιο πλούσιο, το 9ο, το 8ο, να κάνει περισσότερες δαπάνες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μία μεγάλη κατηγορία κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία φτάνουν και στη μεσαία τάξη και ίσως την υπερβαίνουν, πληρώνουν ΦΠΑ υψηλότερο, δηλαδή λόγω ότι πληρώνουν υψηλότερο ΦΠΑ, συμμετέχουν δραστικά
στην αύξηση των εσόδων του κράτους. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση κάνει ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Έχει αφήσει τα ΦΠΑ, το ΦΠΑ ή, ή τους φόρους ειδικής κατανάλωσης στα ψηλότερα επίπεδα. Νομίζω ότι είμαστε οι τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συλλέγει, λόγω ότι η φορολογική συντελεστή είναι σταθερή, λόγω του πληθωρισμού συλλέγει περισσότερα έσοδα. Ένα μικρό κομμάτι από αυτά τα δίνει, τα επιστρέφει μέσω market pass, πώς τα λένε όλα αυτά τα πράγματα, σε ορισμένες κατηγορίες πληθυσμού, για να κάνει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική. Προσέξτε τι συμβαίνει εδώ. Συμβαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος πάει και αγοράζει τα είδη δεν θεωρεί ότι τον αφορά, δεν χτυπάει άμεσα στον εαυτό του η αύξηση του ΦΠΑ ή η διατήρηση του ΦΠΑ. Όμως όταν του επιστρέφει κάποιος ένα κομμάτι, 100 ευρώ, 50 ευρώ, 80 ευρώ, σε ατομικό επίπεδο, λειτουργεί συμβολικά εντελώς διαφορετικά. Επομένως κάνει μια σαφέστατη πολιτική κίνηση η κυβέρνηση, η οποία βέβαια απορρέει από την ιδεολογία της. Παράλληλα η κυβέρνηση αυτή την περίοδο έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να ανταποκριθεί στα δημοσιονομικά της αποτελέσματα. Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσει πρωτογενή πλεονάσματα σύμφωνα με τα στοιχεία για την βιωσιμότητα του χρέους. Άρα ένα πολύ μικρό κομμάτι, πολύ μικρό κομμάτι το επιστρέφει και συγχρόνως όλα αυτά έσοδα τα πληθωριστικά τα καταγράφει ως έσοδα στον προϋπολογισμό της για να μπορέσει να μας παρουσιάσει πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή τα παίρνει συγχρόνως από όλους και κυρίως από τα φτωχά στρώματα τα οποία υποφέρουν και δίνει ένα μικρό κομμάτι και τα υπόλοιπα τα βάζει στα έσοδα για να καλύψει τα δημοσιονομικά ελλείμματα και να παράσει πρωτογενή πλεονάσματα. Θέλω να δούμε 2-3 ακόμη παραμέτρους. Δεν θα σας κουράσω πολύ σήμερα, αλλά νομίζω ότι το είπατε χαρακτηριστικά. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε με ένα πολύ μεγάλο ελέφαντα στο δωμάτιο, το μεγαλύτερο σε όλη την Ευρώπη, που είναι η φοροδιαφυγή, η οποία στη χώρα, και αυτό λόγω προεκλογικού κλίματος, μην χαλάσουμε καρδιές, κανείς δεν το λέει, δεν είναι επιμέρους αδυναμία. Είναι δομικό στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Είναι μηχανισμός πλουτισμού. Αυτό το έχει εξηγήσει κανείς στον κόσμο? Όχι. Όχι. Νομίζω ότι δεν το έχει εξηγήσει. Η φοροδιαφυγή συνέχεια όλοι μιλάνε, τώρα εγώ ήμουν νιώσκη και γέρασα για την φοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή. Φτάνει να δείτε, τώρα δεν το έχω μπροστά μου, αλλά να δείτε τις δηλώσεις του φορολογίας εισοδήματος. Μόνο 0,27 από αυτό που δήλωσαν, δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 100.000 ευρώ. 2,7 είναι από 50 μέχρι 100.000. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν δηλώσει 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ, 15.000 ευρώ κτλ. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια φοροδιαφυγή έντονη, πολύ έντονη στην Ελλάδα, η οποία και συνεχίζεται. Μάλιστα η κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες διέπονται από μια πολύ συγκεκριμένη ιδεολογία, υποτίθεται μείωση των φόρων, ναι, διότι η μείωση των φόρων όχι μόνο δημιουργεί καλύτερες αναπτυξιακές διαδικασίες αλλά μειώνει και τη φοροδιαφυγή, δεν το κάνει στους έμεσους φόρους καθόλου. Δηλαδή βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση. Η κυβέρνηση λέει ότι οι μικρότεροι φόροι θα διευκολύνουν την πάταξη της φοροδιαφυγής. Τελεία. Δεν το κάνει όμως στους έμεσους φόρους. Κοιτάξτε κύριε Μελά, αν το κριτήριο ήταν η ενίσχυση των επιχειρήσεων, θα μειωνόταν η φορολογία των μη διανεμωμένων κερδών, που είναι ελαφρά κάτω από άλλες χώρες του ΟΣΑ. Η μείωση του συντελεστή μερισμάτων μήπως δεν ενισχύει τις επιχειρήσεις, αλλά τους εισοδηματίες τελικώς? Και γιατί το λέω αυτό? Διότι η χαμηλή φορολόγηση θα είχε λογική αν ίσχυε γενικά. Εδώ φαίνεται να ισχύει μόνο για τα κέρδη. Το εισόδημα από τη μισθωτή εργασία φορολογείται με 28% πάνω από 20.000 ευρώ. Ακούστε να σας πω κύριε Σαχίνη, αφήστε το εισόδημα από την εργασία. Ναι. Τα εταιρικά κέρδη στην Ευρώπη το 2023. Στην Αυστρία 25%, στο Βέλγιο 25%. Στην Δανία 22% όπως εμάς.
Στη Γαλλία 25%, στη Φιλανδία 28%, στη Γερμανία 20%. Μιλάμε για το εισόδημα των εταιριών. Έξι, η φορολογία των, των κερδών των εταιριών. Αν πάμε τώρα στα dividend, πώς ήταν, στα μερίσματα, στη φορολογία των μερισμάτων, δηλαδή είδατε ότι σχεδόν το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει φορολογία των κερδών των εταιριών υψηλότερα από την Ελλάδα. Εκτός από 2-3 χώρες όπως είναι η Λιθουανία κτλ. Προσέξτε, τα μερίσματα, η φορολογία των μερισμάτων, παράλληλα και σε άθροιση με αυτόν, στην Αυστρία είναι 27,5%, στο Βέλγιο είναι 30%, στην Δανία είναι 42%, στη Φιλανδία είναι 28%, στη Γαλλία είναι 34%, στη Γερμανία είναι 26%, στην Ιρλανδία είναι 51%. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η επιχειρηματολογία ότι φορολογούνται τα κέρδη των εταιριών και γιατί να φορολογήσουν μετά είναι μια... Δηλαδή καταρρύπτεται άμα κοιτάξει το τι γίνεται σε άλλες χώρες. Γιατί όμως το κάνουν οι άλλες χώρες και επί της ουσίας φορολογούν και τα μερίσματα? Το κάνουν για να αποτρέψουν να φεύγουν τα κεφάλαια έξω από την εταιρεία, για να συσσωρεύονται τα κέρδη και να ξαναεπενδύονται. Εδώ όμως... Άρα έχουν και μια στρατηγική παραγωγικού μοντέλου. Στη χώρα ακριβώς. Δεν έχεις. Άρα στη χώρα είναι τυράκι. Ο κύριος. Μάλιστα. Ο κύριος λόγος. Μάλιστα. Ο κύριος λόγος είναι ακριβώς αυτός. Τώρα εδώ στην Ελλάδα που, προσέξτε, όλες τις επιχειρήσεις, σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων και σιγά σιγά και στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία μας, τα έχουν τα funds, τα οποία δεν έχουν καμία στρατηγική ανάπτυξης μακροχρόνια, αλλά έχουν μια στρατηγική πώς θα βγάλουμε in real time κέρδη ώστε να τα παρουσιάσουμε στους ισολογισμούς μας ή καθημερινώς, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να πείσουμε τον κάθε ένα που έχει ένα κεφάλαιο να επενδύσει, να μας δώσει τα χρήματά του για να τα επενδύσουμε. Καταλαβαίνετε ότι δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα. Να στο κάνω λίγο χειρότερο. Ξενοδοχεία που μπορεί η αξία τους λόγω και της παρέλευσης χρόνων να ήταν 20 εκατομμύρια, αγοράζονται από αυτά τα funds 150 εκατομμύρια για να πούνε στους μετέχοντες ότι εμείς επενδύουμε. Αυτό που λέτε δηλαδή. Ναι. Το ναι, συμπέρασμα, ναι. Καταλαβαίνετε αυτής της διαφοράς. Στην Κρήτη, θέλω μάλιστα, να σας ρωτήσω, μάλιστα, τα ξενοδοχεία τα οποία πουλώνται, πάρα πολλά που έχουν πουλήσει στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος. Ποιος τα αγοράζει? Δεν τα αγοράζει μια εταιρεία η οποία είναι ξενοδοχειακή, η οποία έχει... ένα μέλλον προσπαθεί. Τα αγοράζουν τα funds τα οποία τα πουλάνε, δηλαδή πώς τα ρεστοποιούν την περιουσία. Μάλιστα. Στους μετόχους τους βέβαια λένε, κοιτάξτε εδώ επενδύσεις. Μα πρέπει να έχουν. Βέβαια, μα μάλιστα, πρέπει μάλιστα να αποδίδουν στους μετόχους. Τα κουφάρια που μένουν μετά, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Άρα εδώ είναι δομικό το θέμα. Ακριβώς δομικό είναι. Δομικό. Δεν είναι και αυτό είναι δομικό, διότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει αυτό που λέμε το άνοιγμα της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί διαμέσου των άμεσων ξένων επενδύσεων, που δυστυχώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις δεν είναι επενδύσεις greenfield που κάνουν παραγωγή. Έρχονται, είναι mergers acquisition, δηλαδή αγορές, εξαγορές και ανακτήσεις και, ήδη υπαρχόντων πόρων, φυσικών πόρων. Επομένως έρχονται εδώ πέρα, αγοράζουν κυρίως ζητήματα που αφορούν, δηλαδή οι κύματα του τουρισμού, όλα αυτά τα πράγματα, το real estate και πάει λέγοντας, και αυτοί πρέπει να δείξουν στους μετόχους τους ότι έχουν χαμηλή φορολόγηση και τα αποκόμιση κερδών. Αυτό λοιπόν είναι το υπόδειγμα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση, όχι πλέον η ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας, η οποία έχει γίνει επί πατρός Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, αλλά και στη συνέχεια και των άλλων, αλλά τώρα γίνεται μια ιδιωτικοποίηση, ένα ξεπούλημα, να μην το πω ξεπούλημα, μια ιδιωτικοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Γιατί έχουμε χαμηλά μερίσματα και χαμηλή φορολογία στα μερίσματα και πάει λέγοντας.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μελά, πάμε σε εκλογές. Βλέπετε να γίνεται συζήτηση ουσίας επί αυτών που, εν πάση περιπτώσει, θα έπρεπε να καθορίζουν και μία επιλογή. Σωστή ή λάθος, δεν έχει σημασία. Ότι αυτό το παραγωγικό μοντέλο θέλω. Παραγωγικό μοντέλο. Όχι μοντέλο, παραγωγικό μοντέλο. Την έχετε δει να γίνεται. Όλες οι χώρες, ρε παιδί μου, σκιαγραφούν, ρε παιδί μου, κύριε καθηγητά. Σκιαγραφούν με έναν τρόπο. Εμείς έτσι θέλουμε να πορευτούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει. Με αυτό, με αυτό, με αυτό, με αυτό. Εμείς. Ναι, νομίζω ότι το υπόδειγμα το οποίο ακολουθείται στην Ελλάδα και νομίζω ότι πλέον είναι φανερό, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, είναι ότι δεν θα αλλάξουμε το παραγωγικό υπόδειγμα. Το παραγωγικό μας υπόδειγμα θα επιταχυνθεί αυτό που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, με κύριο βάρος στις υπηρεσίες, χαμηλής ενσωμάτωσης τεχνολογίας, στον τουρισμό, στο real estate και πάει λέγοντας. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε εμείς οι παλιοί, τη δεκαετία του 70 και του 80, ότι τελικά η Ελλάδα θα γίνει μια χώρα υπηρεσιών, προσφοράς υπηρεσιών προς τους Ευρωπαίους. Πέστε το όπως θέλετε. Τα γκαρσόνια της Ευρώπης που έλεγε όπως το λέγαμε τότε. Που έλεγε ο Καστοριάδης. Μάλιστα. Ναι, αυτό στην ουσία γίνεται. Είναι εμφανές ότι αυτό είναι το υπόδειγμα. Όλα τα άλλα με λίγο φτιασίδωμα ψηφιακής αλλαγής του κράτους, το οποίο είναι κάτι το εντελώς φυσιολογικό. Σκεφτείτε τώρα, προσπαθούμε να ψηφοποιήσουμε το κράτος το 2023, όταν τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη το έχουν κάνει εδώ και 20 χρόνια. Άρα, επί της ουσίας, νομίζω ότι το υπόδειγμα είναι το ίδιο, οξύνεται προς αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή υπηρεσίες και υπηρεσίες χαμηλής ενσωμάτωσης τεχνολογίας, δηλαδή τουρισμό, real estate, κατοικίες και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Για να κλείσω με το εξής. Φόβοι για νέες αυξήσεις στα καύσιμα. Τι σημαίνει, λέει, μείωση παραγωγής από τον ΟΠΕΚ. Κοιτάξτε, στην κουβέντα πάνω είναι αυτό. Όταν η χώρα δεν έχει στρατηγική αξιοποίηση των δικών της φυσικών ενεργειακών πόρων και παίρνει την τεχνολογία των Γερμανών και παίρνει και τα πρόστιμα, γιατί αγοράζουν το διοξίδιο του άνθρακα, το δικαίωμα από εδώ οι Γερμανοί, καλά πάμε. Μια χαρά πάμε. Φροντίζουμε για τους άλλους. Γιατί όχι. Ναι, 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 έχετε δίκιο. Αλλά νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη, δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς, δεν έχει προφανώς. Μια στρατηγική ενεργειακής αυτονομίας. Σκεφτείτε μας. Εμείς ίσως να είμαστε λίγο καλύτερα σε ορισμένα επίπεδα λόγω των εφοπλιστών, λόγω μια σειρά καταστάσεων. Αλλά να αγοράζουμε σε καλύτερη θέση το ακριβότερο εισαγόμενο. Για ναι. Πράσινη μετάβαση και όλα αυτά τα πράγματα. Οι οποίες είναι και πιο δύσκολες και είναι και πιο ακριβές και πάει λέγοντας, νομίζω ότι θα μας επιφυλάξει ορισμένες εκπλήξεις προς το τέλος του 2023 και στο 2024. Δηλαδή δεν έχει λυθεί, κατά την άποψή μου, το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχω την εντύπωση από το δεύτερο εξάμηνο πιθανότατα θα δούμε αυξήσεις σε μια σειρά προϊόντα ενεργειακά. Αχ, κύριε Μελά, σας ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.